Το εμείς στο υποθετικό φυλακείο του Ηρακλείου, που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως γνωστόν, άρχισε να λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στον αντίστοιχο Δήμο, στο Δήμο Ηρακλείου. Την εποχή που ιδρύθηκε, που άρχισε να λειτουργεί μάλλον έτσι, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που υπήρχαν τότε για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν επέτρεψαν να γίνει αυτό που έγινε σε άλλα κτηματολογικά γραφεία, αντίστοιχα μεταβατικά, προγενέστερα, στα οποία είχαν προσληφθεί δικηγόροι με έμεση εντολή για την νομική υποστήριξη. Ο τότε αρμόδιος φορέας, η Εθνικών Κτηματολόγιων και Χαρτογράφηση, ανώνυμη εταιρεία, ανέθεσε, είχε τη δυνατότητα, σε δύο εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, να υποστηρίξουν το κτηματολόγιο, το κτηματολογικό γραφείο, για κάποιο διάστημα. Αυτό έγινε τότε. Τώρα, με τον νόμο 2018, με νόμο του 2018, η ΕΚΧΑ, που ήταν ανώνυμη εταιρεία, μετατράπηκε στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν έχει τη δυνατότητα νομικά να ανανεώσει αυτή τη σύμβαση που, με την οποία είχε αντεθεί αυτό το αντικείμενο σε εξωτερικούς δικηγόρους. Ενώ η ανώνυμη εταιρεία μπορούσε, το νου που δουδού δεν μπορεί. Τι προβλέπετε από τη σημερινή νομοθεσία? Ότι όταν ιδρυθούν τα κανονικά κτηματολογικά γραφεία, θα περιλαμβάνουν θέσεις τόσο μηχανικών όσο και δικηγόρων, πιέψιλων, οι οποίοι θα προσληφθούν με την κειμένη διαδικασία, δηλαδή η νομοθεσία, είτε δηλαδή μέσω του ΑΣΕΠ, είτε με την κινητικότητα, αποσπάσεις και μετακινήσεις. Αυτό θα γίνει όταν μετατραπεί το μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο σε οριστικό. Μέχρι τότε, αρμόδιο για την στελέχωσή του είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο υπάγονται ακόμα τα μεταβατικά κτηματολογικά γραφεία ως ουσιαστικά υποθηκοφυλακία του προγενέστερου συστήματος. Τι έχει γίνει από το φορέα, από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, για να αντιμετωπιστεί κατά το δυνατόν το πρόβλημα? Σε συμφωνία με την προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου, με την οποία υπάρχει εξαιρετική συνεργασία, συμφωνήσαμε να παρέχονται διαδικτυακά υπηρεσίες από δύο έμπειρους δικηγόρους, υπαλλήλους του φορέα, οι οποίοι υπηρετούν στα κτηματολογικά γραφεία της Σάρτας και της Χίου. Αυτό γίνεται στη βάση σαρωμένων εγγράφων, όχι με φυσική παρουσία των εγγράφων. Τα έγγραφα παραμένουν στο Ηράκλειο. Και με αυτόν τον τρόπο, σε κάποιο βαθμό, αντιμετωπίζω αυτά τα προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι δεν είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, αλλά από την άλλη πλευρά, μια εξυπηρέτηση υπάρχει. Με μεγάλες προσπάθειες, βέβαια, όλων των ενδιαφερόμενων και του προσωπικού του γραφείου. Σημειώνω αυτή τη στιγμή, παρενθετικά, ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου 9. Έχει 9 υπαλλήλους έναντι 16 οργανικών θέσεων. Τώρα, με τη διαδικασία αυτή, λοιπόν, γίνεται κάποια εξυπηρέτηση. Δεν είναι η καλύτερη. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι σταδιακά ούτως ή άλλως περνάμε σε ψηφιακές υπηρεσίες του κτηματολογίου. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020, μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες θα τεθούν σε εφαρμογή, άρα πρέπει κάπως να συνηθίσουμε και στη χρήση του διαδικτύου για την διεκπεραίωση των υποθέσεων μας. Θα συνεχίσω στη συνέχεια στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ.